θα είναι μέσα στα πλαίσια του συστήματός μας, αλλά δεν είναι θέμα. Είναι Βυζαντινό. Χρονικά είναι. Χρονικά είναι. Μας δείχνει ακριβώς την αντίθεση και τις σχετικές πληροφορίες. Εδώ έχουμε γραφτό πάνω. Ναι. Ενώ προηγούμενα δεν είχαμε πουθενά. Σχεδόν. Οπότε μπορούμε να περάσουμε με συντομία σε έναν απολογισμό της συνάντησής μας, για την οποία πιστεύω να συμφωνήσατε πως περιλάμβανε ανακοινώσεις υψηλού επιστημονικού επίπεδου με ουσιαστικές συμβολές. Ο κ. Κετάρτας πρώτος μας έθεσε όλο το πλαίσιο της ιστοριογραφίας και της ιστορίας των αρχαιολογικών ερευνών για όλους ουσιαστικά τις περιόδους της ιστορίας της Άμβρου για να καταλήξει στη Βυζαντινή, δείχνοντάς μας με αυτόν τον τρόπο πολύ χαρακτηριστικά πόσο καθυστέρησαν οι σχετικές έρευνες και πόσο δρόμο έχουμε ακόμα μπροστά μας για να συμπληρώσουμε την εικόνα αυτής της περιόδου που παραμένει πολύ ελλειπής. Η παλαιοχριστιανική Παλαιόπολη έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πρόκειται για το μόνο ανασκαμμένο παλαιοχριστιανικό ναό της Άμβρου και ένα σημαντικό ναό με κεντρική θέση στην αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, που εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση αυτή κατά τους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες. Μία ανασκαφή, η οποία, όπως ξέρετε, δεν έχει ολοκληρωθεί και προχωράμε αργά βήματα λόγω ανυπέρβλητων τεχνικών δυσκολιών που υπάρχουν στην αρχαιολογική αυτή θέση. Ωστόσο, όπως είδαμε, η συγκομιδή είναι, έστω και με αυτόν τον αλγοριθμό, είναι κάθε χρόνο πάρα πολύ σημαντική. Από τον ίδιο χώρο είχαμε και τη συμβολή στην νομισματική κυκλοφορία της κυρίας Ειρήνης Μαραθάκη. Είναι από τις πρώτες μελέτες αυτού του είδους που έχουμε για την Άμβρο. Και όπως διαπιστώσατε, έθεσε πάρα πολλούς προβληματισμούς για την οικονομία του νησιού, για τις ανταλλαγές και τις επαφές σε άλλες περιοχές. Είδαμε κατόπιν και κάποια νομισματικά ιδρύματα από την ανασκαφή στον ναό του Ιωάννου του Θεολόγου στον Πόρθη. Επομένως, υπάρχει και εδώ αρκετός δρόμος, πολλά πράγματα που πρέπει να συμπληρώσουμε. Και αυτή η συμβολή ήταν μια πολύ καλή αυτεπηρία. Η κυρία Ανθίκου Τσούκου μας προσέφερε το μόνο, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα, οχυρωματικό έργο των Βυζαντινών χρόνων στην Άμβρο. Ό,τι έχουμε το καλύτερο επανογράφο που χρονολογούνται με βεβαιότητα από το 13ο αιώνα και εξής. Και αυτό το μνημείο παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την αρχιτεκτονική μορφή, αλλά και για το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε, για το οποίο η συνέχιση της έρευνας θα μας διαφωτίσει περισσότερο, όπως δείτε. Ο κ. Καράλαμπος Πένας, ο οποίος αφιέρωσε χρόνο και χρόνια κατά τη θητεία του στην εκφορία της Αντινών Αρχαιοτήτων των Κυκλάδων, μας παρουσίασε, μας εισήγαγε στο έργο που πραγματοποιήθηκε επί το πλείστον επί των ημερών του και είχε να κάνει με τις αποκαταστάσεις τριών πολύ σημαντικών μνημείων του νησιού, οι οποίες μας άλλαξαν την εικόνα, θα λέγαμε, της Βυζαντινής Άμβρου, καθώς από τα παραμελημένα αυτά μνημεία έχουμε πλέον στη διάθεσή μας πάρα πολλές πληροφορίες και μία εικόνα αντάξια της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής τους σημασίας. Από τον κύριο Σταύρο Μαμαλούκο είχαμε μία αναλυτική έκθεση της σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στο Κόρθι, ένα άγνωστο μέχρι τις μέρες μας ιστάμενο μνημείο των παλαιοχριστιανικών χρόνων, το οποίο παρουσιάζει στοιχεία και ιδιαιτερότητες που ξεπερνούν, όπως διαπιστώσαμε, το αυστηρά νησιωτικό πλαίσιο, το αυστηρά τοπικό πλαίσιο και μας συνδέουν ακόμα και με την ίδια την πρωτεύουσα, αν θυμηθούμε, αν επαναφέρουμε την εικόνα των κεραμοπλαστικών κοσμημάτων με τους σταυρούς που ομοιούς τους βρίσκουμε στη γνώμη του σπουδίου.
Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η ανακοίνωση της Μαρίνας Όγκλη ως προς την κεραμική, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι η πρώτη που παρουσιάζει μέσω βυζαντινού ιδίως κεραμική από την Άμπρο και κεραμική μιας πάρα πολύ καλής ποιότητας. Θα αναμέναμε να έχουμε στη Μεσοβυζαντινή Άμπρο ναούς μνημεία αρχιτεκτονικής πολύ ψηλής ποιότητας, ότι θα υπήρχε και αντίστοιχη κεραμική και όντως η κυρία Βόγλη μας έδειξε ότι έχουμε όλους τους υψηλής ποιότητας τύπους που απαντούν τον 11ο και 12ο αιώνα. Με η τριλογία, θα λέγαμε, για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στο Κόρθι, έκλεισε με την ανακοίνωση του κυρίου Βίκη από την πλευρά της συντήρησης των αρχαιοτήτων. Είδαμε την χειρουργική εντός εισαγωγικών εργασία που πραγματοποιήθηκε στο ναό του Θεολόγου, όχι μόνο στις τοιχογραφίες, αλλά και στα εξωτερικά κονιάματα, στα εξωτερικά επιχρήσματα του ναού, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις πληροφορίες που μπορούν να μας δώσουν και οπωσδήποτε η προσοχή με την οποία αντιμετωπίστηκαν στο συγκεκριμένο μνημείο διέσωσε αυτές τις πληροφορίες, πράγμα που δεν είναι πάντα αυτονόητο, όπως ξέρουμε, σε αναστηλώσεις μνημείων. Η τρίτη συνεδρίαση, η οποία είχε καθαρά μέσω βυζαντινή θεματολογία, ξεκίνησε με την ανακοίνωση του κ. Κλήμου Ασλανίδη σχετικά με τις σχέσεις της Ναοτομίας της Άντρου με την ιδιωτική Ελλάδα και τα άλλα νησιά. Είδαμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από τον ναό της κινήσεως του Μεσαθόρη που είχε την άτυχη εξέλιξη που ακούσαμε στη συνέχεια. Και επίσης ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε σχετικά με τις σχέσεις, με τον βαθμό των σχέσεων ανάμεσα στην Άμπρο και στην Άξο, το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Κυκλάδων, και στο πώς ο εκκλησιαστικός και διοικητικός διαχωρισμός χάρτησε ένα είδους σύνορο στην αρχιτεκτονική παραγωγή αυτής της περίοδου, χωρίς ωστόσο αυτό το σύνορο να είναι απολύτως στεγανό. Είδαμε ότι υπήρχαν, ότι έχουμε μια διακίνηση υλικών ανάμεσα στα νησιά που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Με την ανακοίνωση του κ. Γιώργου Τζιρόνου παρακολουθήσαμε με πολύ λεπτομέρεια το έργο της αποκατάστασης των ναών του Ταξιάρχη Μησαριάς και του Ταξιάρχη Μελίδας και μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε πόσες πληροφορίες μας δίνει αυτή η διαδικασία όταν γίνεται με την πρέπουσα μεθοδολογία και με την τεκμηρίωση και καταγραφή αντίστοιχα. Ουσιαστικά με τα έργασα σε αυτά τα δύο μνημεία ήταν σαν να ανοίξαμε το βιβλίο της οικοδομικής τους ιστορίας και να κερδίσαμε και κερδίσαμε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία με πολύ πλούσια σχέδια. Από τον ομιλούντα, αυτό που θελήσαμε να κάνουμε γνωστό, να τονίσουμε, ήταν οι πληροφορίες, οι προεκτάσεις που μπορούν να έχουν τα βυζαντινά κλειπτά της εποχής αυτής, τόσο ως προς την τοπογραφία του νησιού, όσο και ως προς θέματα της οικονομίας, της κοινωνίας και των καλλιτεχνικών ανταλλαγών, στο οποίο επικεντρώθηκε περισσότερο ο κ. Γιάννης Φαραλής με διεισδυτικές παρατηρήσεις σε διακοσμητικά θέματα και σε τεχνοτροπικά στοιχεία που μας δίνουν μία πιο καθαρή κατεύθυνση για το πού θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας ως προς την προέλευση των καλλιτεχνών μαρμαράτων που εργάστηκαν στην Άντρο κατά τον 12ο αιώνα. Η επιγραφική μαρτυρία είναι πάντοτε πάρα πολύ μεγάλης σημασίας και από τον Νίκο Πετρόχυλο πήραμε μια γενική εποπτεία δημοσιευμένων και ορισμένων όχι τόσο γνωστών επιγραφών που προλογούνται
σε όλο το διάστημα της περιόδου που μας απασχόλησε. Ιδίως οι επιγραφές των μεσαιωνικών χρόνων της μέσης βυζαντινής περιόδου, οπότε η επιγραφική παρουσιάζει γενικά μια μεγάλη μείωση ως προς τον αριθμό των κειμένων που μας έχουν διασωθεί, έχουν ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα για τις γνώσεις μας ως προς την κατάσταση του νησιού, αν λάβουμε υπόψη την απώλεια κάθε γραπτής ουσιαστικά πηγής. Και αυτό ακριβώς μας βοήθησε να αντιληφθούμε με έναν αντιστοιχτικό, θα λέγαμε, τρόπο η ανακοίνωση της κυρίας Κουμανούδη, όπου διαπιστώσαμε ότι μετά το 1204, υπό τη λατινική κυριαρχία, διαθέτουμε ένα άλλο περιβάλλον στην Άνδρο, δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον, τόσο ως προς τα μνημεία της αρχιτεκτονικής, όσο και ως προς την δυνατότητά μας να τα προσεγγίσουμε μέσα από τις μαρτυρίες των γραπτών τυπών, οι οποίες είναι εξαιρετικά πλούσιες. Θέλω να ευχαριστήσουμε εκ μέρους της Επιτροπής του Συνεδρίου, όλους τους ομιλητές για τις συμβολές τους, το κοινό για την, όλους εσάς για την προσοχή και το ενδιαφέρον το οποίο παρακολουθήσατε την συνάντησή μας. Ευχαριστούμε την Καΐριο Βιβλιοθήκη, η οποία θα αναλάβει και την έκδοση των πρακτικών, τα οποία ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε στα χέρια μας σε περίπου ένα χρόνο από τώρα. Είναι υψηλός στόχος για την εποχή μας, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τον πετύχουμε. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Δημητρίου και Λυλίκας Μωραήτη Άντου για την υποστήριξή του, τις εκδόσεις Gutenberg για το ωραίο πρόγραμμα που κρατάτε στα χέρια σας, στο Πανεπιστήμιο την Βρετανία και την παραχώρηση της αίθουσας και κλείνοντας με έναν ελαφρά, επιτρέψτε μου προσωπικό τόνο, θερμές ευχαριστίες στον κύριο Δημήτρη Κιτάτα, χωρίς τις συμβουλές του οποίου το παρόν συνέδριο δεν θα ήταν όσο πλήρες, δεν θα είχε ολοκληρωθεί με τον τρόπο που νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι ότι ήταν ένα επιτυχημένο συνέδριο. Ευχαριστούμε πολύ.